ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό που φτάνει στη νίκη μέσα στο σπίτι της Κίτρια. Πιστεύω ότι το Final Four της Μπολόνια ήταν από τα δύο δύσκολα και τα πιο μαγκιόρα, αν μπορώ να πω, που έχουμε πάει. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και Χριστός Ανέστη. Ο μεγάλος τελικός της φετινής Ευρωλίγκα αρχίζει σε λίγα λεπτά. Το Double Παναθηναϊκός και Κίντερ Μπολόνια, οι δύο ομάδες που κατάφεραν να επιβιώσουν στο φετινό μαραθώνιο. Και να τώρα ο Παναθηναϊκός σε πλήρη παράταξη, έτοιμος για να αγωνιστεί στον τέταρτο τελικό της ιστορίας του στο κύπελλο πρωταθλητριών, τον 8ο επαναλαμβάνουμε συνολικά τελικό ελληνικής ομάδας από το 1994 και μετά επαναλαμβάνουμε 45ο ή 46ο, καθώς πέρυσι έγιναν δύο τελικοί στην Ευρώπη όταν υπήρχε το σχίσμα, αλλά φέτος είπαμε η Ευρωλίγκα είναι ενιαία. Ξεκινάει λοιπόν ο αγώνας με την Κίντερ στην πρώτη επίθεση, είναι για τον Μίτλετον. Πάλι μου Λαουμέροβιτς έχει μπροστά του τον Γιάριτς, τον Αλβέρτη που περνάει τον Σμόντις και μειώνει σε 3-2 το πρώτο καλάθι του Παναθηναϊκού. Και θα φύγει ο Παναθηναϊκός μπροστά με τον Μούλα Ομέροβιτς. Θέλει να τρυπεί στην άμυνα της Κίντερ και θα κάνει το 4-3 ο Αλβέρτης. Αφήνει για τον Ντέγκαν Μποντιρόγκα με τον Ρίγκοτό στο μαρκάρισμα. Ο Μποντιρόγκα θέλει να πλησιάσει κοντά. Ο Ρίγκοτό κλείνει και προσθέτει. Προσέχει τον Μποντιρόγκα που τελικά θα κάνει όμως την κίνηση. Το πρώτο καλάθι του Ντέγκαν Μποντιρόγκα. Μούλα Ομέροβιτς. Τον Μποντιρόγκα, Μίτλετον με πλάτη στο καλάθι και τον Γκρίφιθ. Καλάθι από τον Ντάριλ Μίτλετον που έχει εξαιρετικές κινήσεις μέσα στη ρακέτα. 18 μπροστά η Κίντερ. Προϋποθέσεις ευνηδιαστού του Παναθηναϊκού με τον Κουτλουάι. Ο Κουτλουάι που θα κάνει τον πάσιμο και θα ισοφαρίσει 12-12 από το πρώτο καλάθι του Ιμπραήμ Κουτλουάι. Ο Μεσίνα ξέρει ότι μπορεί να εμπιστευτεί όλους τους παίκτες. Ο Καλατζής εκμεταλλεύεται το στραβοπάτημα του Μπετσίροβιτς και δίνει στον Αλβέρτη που είναι ελεύθερος. Σουτάρει για 3. 15-14 με το τρίποδο του Φραγκίσκου Αλβέρτη στις Κίντερ. Αλβέρτης με πλάτη στο καλάθι και το Σμόντις να τον μαρκάρει. Γυρίζει στο σώμα του αρχηγός του Παναθηναϊκού. 17-16. Μποντιρόγκα. Τον κλείνει ο Πρόσβινη καθώς έγιναν τα σκρίν εκεί. Θα σουτάρει ο Μποντιρόγκα, θα κερδίσει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για βολές. Θέλει φυσικά να αναδειχθεί και πάλι, να φτάσει και πάλι με τον Παναθηναϊκό στην κορυφή της Ευρώπης. 29χρονος πια Ντέγκαν Μποντιρόγκα που ισοφαρίζει νόπιλη, θα στάρει και πάλι για 3. Το rebound από τον Καλαϊτζή, προϋποθέσεις ευθυδιαστού του Παναθηναϊκού. Με τον Καλαϊτζή να δει στο Κουτουλάι, το drive του Κουτουλάι. 21-19. Συνολικά στην Ευρωλίγκα 35%. Μποντιρόγκα. Καλάθι μετά από αρκετή ώρα για τον Παναθηναϊκό. Είναι πολύ καλό στη δεύτερη φάση της Ευρωλίγκα. Διαφορά στους 13 πόντους. Μποντιρόγκα ανταποδίδει. 40-29 από τον Ντέγκαν Μποντιρόγκα που έχει 8 πόντους. Κρικά νόβο μέστο ο Κίντερ. Μία στις δύο βολές και 43-29, 11 πόντους από τον Σμόντις. Να ένα πολύ ωραίο καλάθι από τον Παναθηναϊκό. Θέλει να πάρει επιθέσεις τώρα κοντά στο καλάθι με τον Λάζαρο Παπαδόπουλο Παναθηναϊκός που τλουάει. Κάνει το σουτ. 45-35 από τον Ιμπραήμ Κουτλουάι που μειώνει τη διαφορά στους 10. Φτάρει από μακριά. Μποντιρόγκα στο rebound και προϋποθέσεις ευνηδιασμού του Παναθηναϊκού που μπορεί να μειώσει. Ο Κουτλουάι περιμένει στη γωνία. Φτάρει για 3. Και 38-45 με το τρίποντο του Ιμπραήμ Κουτλουάι. Ο Παναθηναϊκός μειώνει στους 7. Μποντιρόγκα. Θα πάει μόνο στην επίθεση για να δούμε τι έχουν διαλέξει πράσινοι εδώ καθώς περιμένει στη γωνία και ο Κουτλουάι. Μποντιρόγκα τελικά. Με διπλή αναπήδηση μειώνει σε 48-40 και κάνει την προσπάθεια. Ο Λάζαρος Παπαδόπουλος κερδίζει το rebound να βοηθήσει σε αυτό το τομέα, γι' αυτό μπήκε άλλωστε και έχει και την μπάλα με τον Γκρίφιθ. Καλάθι από τον Λάζαρο Παπαδόπουλο που μειώνει σε 42-50. Εκτός ο Μουλάμερο που δεν έχει βοηθήσει σήμερα. Μποντιρόγκα με τον Γιάριτς και τον Γκρίφιθ να βοηθάει πάντα. Δίνει ωραία πάσα στον Παπαδόπουλο. 44-52 με 4 πόντους στο τρίτο αυτό δεκάλεπτο το διεθνή σέντερ του Παναθηναϊκού, τον Λάζαρο Παπαδόπουλο. Η μπάλα όμως πάει στον Μποντιρόγκα, καθώς ο Αλβέρτης πρόσεξε. Μποντιρόγκα λοιπόν στην προσπάθεια για τον Κουτλουάι που στάρει για 3. 47-52 ο Παναθηναϊκός πλησιάζει με αυτό το τρίποντο του Ιμπραήμ Κουτλουάι που έχει 12 πόντους και 2 τρίποντα ο Ιμπραήμ Κουτλουάι, 2 στα 3 συνολικά. Στο συν 5 η Κίντερ, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει ξαναμπεί φυσικά στον αγώνα. Ο Αλβέρτης ζητάει την μπάλα, παίρνει ο Παπαδόπουλος. Με τον Γκρίφιθ προσωπικό αντίπαλο που έχει 3 φάουλ όμως.
Γυρίζει ο Παπαδόπουλος και μειώνει στο 49-52. Μεγάλο παιχνίδι από τον νεαρό. 3 στα 3 δίποντα και 49-52 από τον Παπαδόπουλο. Σηκώνει τον Άντερσεν γρήγορα ο Μεσίνα. Και έχει καταφέρει να γυρίσει το παιχνίδι. Μποντιρόγκα με τον Φρόζινη. Προσπάθεια του Μποντιρόγκα. 53-53. Ισοφαρίζει ο Παναθηναϊκός. Πάει προς τα μέσα ο Μπετσίνοβιτς. Το rebound από τον Άντερσεν και τον Παπαδόπουλο. Με δύναμη ο Παπαδόπουλος θα κερδίσει την φάση και η μπάλα από τα χέρια του Τζινόμπιλη για τον Παναθηναϊκό. Μεγάλος τελικός από τον Λάζαρο Παπαδόπουλο. Περνάει ο Σάντσες, δίνει στον Αλβέρτη. Ζητάει ο Μποντιρόγκα. Αλβέρτης με πλάτη στο καλάθι και αντίπαλο τον Ρικωτό. Θα κάνει την κίνηση ο αρχηγός του Παναθηναϊκού. 55-53 από τον Φραγκίσκο Αλβέρτη που φτάνει τους 11 πόντους. Με τον Γιάριτ να φτάνει τους 6 πόντους. Πολύ ωραία προσπάθεια του Μάρκο Γιάριτ. Μποντιρόγκα για 3. 58-55 από το τρίποντο του Μποντιρόγκα που ζητάει από τον κόσμο του Παναθηναϊκού να ενθαρρύνει την ομάδα του. Στο συν 3 ο Παναθηναϊκός με τον Μποντιρόγκα να παίρνει μπροστά και το Σάντσες να χρεώνεται με το τρίτο του φάουλ πάνω στο Τζινόμπιλι. Μποντιρόγκα. Ο τελικός στην κόρψη του ξηραυγή και ο Μποντιρόγκα θέλει να μπει προς τα μέσα. Παρασύρει το Γιάρι. 60-57 από τα σίγουρα χέρια του Ντέγιαν Μποντιρόγκα. Σε αυτό το αδεκάλυτο και ένα καλάθι από τον Γιάρι. Μουλαομέροβιτς. Ο Μουλαομέροβιτς δίνει παρόν με αυτό το καλάθι. Έτοιμος να σηκωθεί ήταν ο Κουτουλάι που πάει προς τα μέσα τώρα. Θα βγάλει έξω. Επιχειρεί ο ίδιος την προσπάθεια αλλά είναι άστοχο το σούτ. Ο Ρότζερς το rebound τα 66-61 από τον Τζόνι Ρότζερς. 8-18 ακόμα. Μποντιρόγκα. Μουλαομέροβιτς Κουτουλάι σούτ τριών πόντων. 69-66 από τον Κουτουλάι που βρίσκει το χέρι του. Μποντιρόγκα με πλάτη στο καλάθι. Θα χάσει το σούτ. Θα πάρει ο ίδιος το rebound. Ο Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος με τον Άντερσεν. Γυρίζει ο Παπαδόπουλος. Και κάνει το 71-71. Να ο Λάζαρος Παπαδόπουλος. Θα μπει και ο Γκρίφιτς σε λίγο. Μουλαομέροβιτς με αντίπαλο τον Γιάριτς εκεί. Θέλει να μπει. 73-71 από τον Μουλαομέροβιτς. Μουλαομέροβιτς. Για τον Ρότζερς που είναι έτοιμος για το τρίποντο. 76-72 από τον Τζόνι Ρότζερς. Με τον Κουτουλάι. Ο Τζινόμπιλι πάει προς τα μέσα. Κάνει πάσα πάνω στον Μποντιρόγκα και φάουλ του Γκρίφιθ στον Μποντιρόγκα. Ο Ρότζερς προτιμάει την οργανωμένη επίθεση και καλά κάνει καθώς μένει χρόνος. Ο Ρότζερς στην προσπάθεια κάνει το σούτ 80-72 από τον Τζόνι Ρότζερς. Στα χέρια του θα πάει μπάλα. Ο Μίτλετον κάνει όχι, ο Τζινόμπιλι κάνει το φάουλ και ο Μποντιρόγκα έχει δικαίωμα για βολές. Όχι, ο Μίτλετον σωστά. Αυτός θα εκτελέσει την πρώτη βολή και θα κάνει το 81-76 και στους 6 αν ο Μποντιρόγκα βάλει και τη δεύτερη βολή. Το συν 6 λοιπόν, 21 πόντους από τον Μποντιρόγκα, 13 δευτερόλεπτα ακόμα και 57 για το τέλος. Όλος ο κόσμος όρθιος εδώ παρακολουθεί με αγωνία τον τελικό. Μποντιρόγκα, Κουτλουάι, προσποιείται, κάνει το τρίποντο. 85-80 από τον Ιμπραήμ Κουτλουάι. 8 δευτερόλεπτα, το Κουτλουάι μπάλα. Γιάρι Τσάουλ πάνω στο Κουτουλάι. Για να δούμε τη δεύτερη βολή του Ιμπραήμ Κουτουλάι. 86-80 λοιπόν. Θα δώσει στον Τζινόμπιλι που στάρει για 3. Το rebound από τον Μποντιρόγκα. 25 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Παναθηναϊκός δεν χάνει με τίποτα το κύπελο. Για τέταρτη φορά ο Παναθηναϊκός στο τελικό θα σηκώσει, όπως όλα δείχνουν βεβαίως, το τρίτο του τρόπαιο. 87-80 από το πρόσωπο της βραδιάς που θέλει να κάνει η Κίντερ. Το κάνει στον Κουτουλάι. Ακόμα 10 δευτερόλεπτα, ο Κουτουλάι που δέχτηκε ένα πολύ γονάγριο μαρκάρισμα. Για να δούμε τον Ιμπραήμ Κουτουλάι. Είναι τώρα ψύχρεμος και κάνει το 88-83. 6 νομίζω αν ευστοχίσει ο Κουτουλάι και στην δεύτερη βολή. Πράγματι, έτοιμος να φτεχθεί πρωταθλητής Ευρώπης. Ακόμα 3 δευτερόλεπτα, 2, 1 και όλα τελειώνουν. Ο Παναθηναϊκός με 89-83 είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης για τη φετινή Ευρωλίγκα. Το Παναθηναϊκό που φτάνει στη νίκη μέσα στο σπίτι της Κίντερ κάνει τη μεγάλη νίκη με μια μεγάλη εμφάνιση σε ένα μεγάλο τελικό με πρόσωπα της βραδιάς, τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα, τον Ιμπραήμ Κουτουλάι, τον Λάζαρο Παπαδόπουλο, τον Τζόνι Ρότζερς, τον Φραγκίσκο Αλβέρτη, τον Αμίρ Μουλαομέροβιτς, τον Γιώργο Καλαϊτζή, τον Πέπε Σάντσε, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο προπονητής των τίτλων, ο άνθρωπος που σηκώνει το κύπελο πρωταθλητριών για πέμπτη φορά
στην ιστορία του. Θα το σηκώσει σε λίγο. Εδώ ο Κουτλουάι με τον Μποντιρόγκα. Κουτλουάι που έβαλε εκείνο το τρίποντο. Εδώ ο Φραγκίσκος Αλβέρτης, στα 28 του χρόνια, σηκώνει ψηλά το τρόπαιο του πρωταθλητή Ευρώπης. Εδώ ο Κουτλουάι, ο Ιμπραήμ Κουτλουάι, με το κύπελο στα χέρια. Ένας μαραθώνιος λοιπόν που τελείωσε, που ξεκίνησε τον Οκτώβριο, ολοκληρώνεται σήμερα με αυτή τη σκηνή. Ψηλά το τρόπαιο από τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα, τον MVP του Final Four και MVP της δεύτερης φάσης της Ευρωλίγκα. 26 πόντους στον πρώτο αγώνα, 21 στο δεύτερο. Ο Παναθηναϊκός στέφεται πρωταθλητής Ευρώπης και παίρνει το κύπελο ως η καλύτερη ομάδα από τις 32 του της φετινής διοργάνωσης στην Ευρωλίγκα.